Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην εξαιρετικά σοβαρή είδηση της καταδίκης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Είναι μια υπόθεση η οποία προκαλεί έντονες αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά, διεθνές ζήτημα. Θα το συζητήσουμε αυτό, καθώς έγινε και μια παρέμβασή του στο Ευρωκοινοβούλιο με τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανουήλ Φράγκο. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Έχουμε λοιπόν μια απόφαση του Δικαστηρίου της γειτονικής χώρας. Γιατί είναι πολιτικό θέμα κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, η Αλβανία, να πούμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, ότι στα χαρτιά είναι μια χώρα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνεπάγεται με πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Αλβανία και το καθεστώς του Ράμα λαμβάνει δισεκατομμύρια ετησίως επειδή είναι σε αυτό το καθεστώς. Αλλά φυσικά αυτό συνεπάγεται και με κάποιες υποχρεώσεις που θα έπρεπε να ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη σύλληψη αυτή καθ' αυτή, εμείς πιστεύουμε ότι είναι τελείως άδικη και η σύλληψη και η καταδίκη του κυρίου Φρέντι Μπελέρη. Έχει να κάνει με την εκλογή του στη Δημαρχία της Χιμάρας και γι' αυτό τον κυνηγάει ουσιαστικά το καθεστώς του Ράμα. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι πιστεύουμε εμείς και έτσι για μένα θα έπρεπε να πιστεύει και να το εκφράζει αυτό και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει ενεργήσει επαρκώς η ελληνική κυβέρνηση? Πώς αξιολογείται την αντίδραση της ελληνικής πλευράς? Χάσαμε για λίγο την επαφή μας. Σας ακούω, παρακαλώ. Αν θέλετε, λοιπόν, παραλάβετε. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχει λειτουργήσει επαρκώς, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όχι μόνο δεν τίθεται θέμα ποια είναι πιο ισχυρή χώρα ή δεν υπάρχει κάποια τέτοια σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι λόγω του ότι η Αλβανία, όπως είπαμε, είναι υπό διαδικασία ένταξης, εμείς είμαστε κατά φυσικά, αλλά αυτό την κάνει να έχει ανάγκη και την Ελλάδα και οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι με το περιβόητο βέτο μπορεί να μπλοκαριστεί άμεσα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι λοιπόν έχει ανάγκη η Αλβανία την Ελλάδα, διότι μπορεί η Ελλάδα πάρα πολύ εύκολα να μπλοκάρει την διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο φυσικά όχι μόνο δεν γίνεται από ελληνικής πλευράς, αλλά και ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν την ένταξη, την άρση του βέτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για τη χώρα μας, το οποίο ουσιαστικά θα χαθεί. Χάνεται. Μέσω της... Εσείς προτείνετε και την επιβολή αυστηρών εμπορικών κυρώσεων στην γειτονική Αλβανία σε επιστολή σας προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιερ. Έτσι ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι έχει υποχρέωση να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ως όργανο να επιβάλλει και κυρώσεις και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως να ελέγξει το καθεστώς και το κράτος δικαίου στην Αλβανία και γι' αυτό το σκοπό εμείς ζητάμε να επιβληθούν κυρώσεις, πρωτίστως οι οικονομικές κυρώσεις στην Αλβανία και να μπλοκαριστούν και οι εξαγωγές ορισμένων προϊόντων ή να αυξηθούν οι δασμοί των εξαγωγών που γίνονται από την Αλβανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κύριε Ευρωβουλευτά, θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά αυτά, γιατί πληροφορούμαστε πως θα είστε στην περιοχή μας τις επόμενες ώρες, από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στην Κοζάνη, σωστά? Έτσι ακριβώς. Η Ελληνική Λύση θα επισκεφθεί την περιοχή της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας το Σάββατο. Θα πάμε στις 10 το πρωί στη Λαϊκή Αγορά της περιοχής. Στη συνέχεια θα συναντηθούμε με στελέχη, με μέλη, με φίλους του κόμματος ή με άτομα που απλώς θέλουν να μοιραστούν κάποιες σκέψεις τους μαζί τους. Η Ελληνική Λύση είναι ένα κόμμα που θεωρώ όσο χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια που έχει την τιμή να εκπροσωπεί τους Έλληνες στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι δίπλα και μέσα στην κοινωνία. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά. Γι' αυτό το λόγο θα βρεθούμε και στην περιοχή σας με πολύ χαρά και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε για να ακούσουμε και τις σκέψεις των Ελλήνων σε μια δύσκολη συγκυρία και στην περιοχή σας και σε όλη την Ελλάδα και με τα αγροτικά και με τα ζητήματα της ενέργειας που αφορούν την περιοχή σας, για να μπορέσουμε αυτά
να τα εκφράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του κοινοβουλευτικού μας έργου. Το πρωί στην Κοζάνη, το μεσημέρι στην Πτολεμαϊδα, θα έχουμε ενημέρωση σε επόμενα μας δελτία ειδήσεων με ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλό ταξίδι. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και θέλω να σας χαρώ για το έργο που κάνετε. Η Ελληνική Λύση είναι ένα κόμμα, δώστε μου το χρόνο να το πω αυτό, που βασίζεται στην τοπική ενημέρωση. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα τοπικά μέσα είναι, επαναλαμβάνω η γνώμη μου, ότι επειδή είναι λιγότερο έως καθόλου εξαρτημένα από γνωστά συστήματα, είναι αδέκαστα, είναι αντικειμενικά, αναπτύσσουν όλες τις απόψεις και έτσι πρέπει να γίνεται. Και καλώ και εγώ τον κόσμο να ενημερώνεται από μέσα σαν το δικό σας, γιατί εκεί είναι η αντικειμενική και η ρεαλιστική ενημέρωση. Καλή συνέχεια, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ θερμά.